Καλησπέρα! Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξανακάνει παρόμοιο θέμα. Σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε είναι το ερώτημα που βάζει η φίλη. Δεν φαίνεται από τον τίτλο του vlog το περιεχόμενο, θα το δείτε στη συνέχεια. Διαβάζω. Αγαπημένη μου, θεάρα μου, Θέκλα. Ευχαριστώ. Άνθρωπος είμαι. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις και για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια. Παρακολουθώ τις εκπομπές σου και τα vlogs σου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είσαι πραγματικά αξιολάτρευτος άνθρωπος που εκπέμπει θετικότητα και αυθεντικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Αφού να φανταστείς, σε συζητάμε πολλές φορές με τα κορίτσια μου, τις παιδικές κολλητές μου φίλες, και λέμε ότι σε κάποιο παράλληλο σύμπαν είσαι και εσύ στην εντός αγωγικών συμμορία μας. Τιμή μου. Keep going, you make us feel like there is hope and laughter and joy in life no matter what. Συνέχισε αυτό που κάνεις και μας κάνει να νιώθουμε ότι υπάρχει ελπίδα και γέλιο και χαρά στη ζωή, ό,τι και αν συμβαίνει. Λοιπόν, αν και έχει χιλιοσυζητηθεί το θέμα μου από άλλες followers σου, νιώθω την ανάγκη να σου πω και εγώ την ιστορία μου. Ακριβώς έτσι δεν έχει ξανασυζητηθεί. Είμαι 35 χρονών. Μικροπαντρεύτηκα στα 19 λόγω πίεσης από την οικογένεια μου και χώρισα λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων μετά από 2 χρόνια. Ήταν λογικό. Ήμασταν μωρά. Συμφωνώ. Λογικό. Ήσασταν μωρά. Είχα αρκετές κατακτήσεις και μπορώ να πω ότι ξεχύλιζα από αυτοπεποίθηση και από bitch attitude. Όταν λέμε bitch attitude εννοεί μια συμπεριφορά, ένα στυλ απτόητο. Η λέξη bitch στα αγγλικά σημαίνει σκύλα, στη slang την καθομιλουμένη, στην αργό, στα αγγλικά bitch attitude σημαίνει γυναίκα που έχει μια νοοτροπία πολύ δυναμική. Ξεχύλιζα από αυτοπεποίθηση και από bitch attitude, λόγω του ότι δεν έπαιρνα κανέναν ιδιαίτερο στα σοβαρά και δεν έπεφτα από λογάκια και μεγάλες χειρονομίες. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έκανα πολλές περιστασιακές σχέσεις και μια σοβαρή σχέση που κράτησε 4 χρόνια. Ο λόγος χωρισμού μας ήταν ότι θέλαμε διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ καλό παιδί, παιδί για σπίτι θα έλεγα, με τη σταθερή του δουλειά, από μια καλή οικογένεια, ευγενικός, καλοσυνάτος, ανθρώπινος, αλλά και φανατικός του γάμου, παραδοσιακός. Δεν ήμουν έτοιμη. Πες πως φοβόμουν να κάνω ξανά αυτό το βήμα. Λογικό να φοβάσαι. Πες πως προσπάθησα να χτίσω μια ζωή με έναν καλό, αλλά αφόρητα βαρετό κατά τα άλλα άνθρωπο. Δεν μπορούσα να φανταστώ το υπόλοιπο της ζωής μου να μιζεριάζω σε έναν καναπέ, σε μια βολεμένη ζωή μέχρι θανάτου και να λέω «Ναι, όλα είναι καλά, καλοπαντρεύτηκα». Θεώρησα πως ήμουν άδικη να τον κρατάω στάσιμο και με 1000 ζόρια χωρίσαμε. Είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα. Μου αρέσει να εξελίσσουμε σε μια σχέση. Το σημειώνω αυτό ότι βαριέσαι εύκολα, σε συνδυασμό με το ότι σ' αρέσει να εξελίσσεις σε μια σχέση. Αυτό δείχνει ψηλή ευφυΐα. Ίσως. Γιατί υποθέσεις κάνουμε εδώ. Θέλω να ζω την κάθε μέρα όμορφα και έντονα, να δείχνω αγάπη και να παίρνω αγάπη, να γνωρίζω σιγά σιγά την κάθε πτυχή του συντρόφου μου και να κάνει και αυτός το ίδιο. Να κάνουμε ο ένας για τον άλλον, να γελάμε την καρδιά του, να κατανοούμε. Μου αρέσουν τα extreme sport. Τα extreme sport είναι τα σπορ αυτά τα οποία είναι έτσι, έχουν πολύ αδρεναλίνη μέσα. Η ορειβασία, η ζωγραφική. Μου αρέσει ο χορός, η φιλία, η καλή παρέα, εκδρομές, τα ταξίδια. Γιατί σου τα λέω όλα αυτά? Επειδή πίστευα πως δεν θα βρω ποτέ κάποιον μου να ταιριάξω, που να μας αρέσουν τα ίδια πράγματα, που θα μπορώ να γυρίσω τον κόσμο μαζί του, που να μιλάω με τις ώρες και να μην βαριέμαι. Έναν άνθρωπο να θαυμάζω και κάθε μέρα που θα τον κοιτάζω να τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Μη γελάσεις μαζί μου, τον βρήκα. Γιατί να γελάσω? Εδώ και 4 χρόνια είμαστε μαζί. Το λατρεύω και κάνει τα πάντα για να με κάνει ευτυχισμένη και εγώ το ίδιο. Ένιωσα πως ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να προχωρήσω σε γάμο. Θέλω να κάνω κι εγώ ένα παιδάκι. Πως θέλω να μεγαλώσω μαζί του. Και we are on the same page, μπορώ να πω. Είμαστε στην ίδια σελίδα. Δηλαδή, άρα είστε στην ίδια φάση. Σκέφτεστε παρόμοια πράγματα. Περάσαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, τις τρέλες μας και τους ομερικούς μας καυγάδες, αλλά we never give up on each other. Ποτέ δεν έχουμε αφήσει, δεν έχουμε απογοητευτεί ο ένας από τον άλλον. Με συζήτηση μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα ή μάλλον σχεδόν τα πάντα. Από την αρχή της σχέσης μας πρόσεξα πως δεν ήταν και τόσο παθιασμένος όσον αφορά στο θέμα του σεξ, ενώ δεν γινόταν συχνά. Εγώ το ζητώ πιο συχνά από ότι αυτός. Αν και είναι πολύ όμορφος άντρας και με πολλή εμπειρία και κατακτήσεις, ήταν πολύ αγχωμένος στις πρώτες μας συνευρέσεις και κάπου τον δικαιολόγησα. Όσο περνούσε ο καιρός δεν άλλαζε κάτι όμως. Μια φορά την εβδομάδα νταν, σαν ρολόι, μη σου πω και προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Αχα. Μόνο κάθε Σάββατο. Βολεύει όμως το Σάββατο, για να είμαστε και ειλικρινείς. Επειδή πιστεύω πως με καλή επικοινωνία όλα λύνονται, εννοείται πως το συζήτησα μαζί του και του εξέφρασα τις ανησυχίες μου, ότι δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει τόση σύνδεση σε όλα και σε αυτό να έχουμε πρόβλημα. Δεν γίνεται να ξαπλώνει δίπλα μου και να μου λέει «Είσαι πανέμορφη, σ' αγαπώ» και να μου γυρίζει πλάτη να κοιμηθεί. Όσο περνούσε ο καιρός δημιουργούνταν προβλήματα στη σχέση μας. Ο λόγος, τα νεύρα μου. Άρχισα να νιώθω πως δεν είμαι ποθητή, πως δεν του αρέσω σαν γυναίκα, πως δεν είμαι αρκετή ή πως κάνω κάτι λάθος. Με διαβεβαιώνει κάθε φορά που συζητάμε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πως με λατρεύει και πως πρώτη φορά με αγαπά πραγματικά και πως αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι σημαντικό ότι σου λέει πως αναγνωρίζει το πρόβλημα. Δεν έχει διάθεση για σεξ ή δεν έχει καλυστήσει ή φοβάται κλπ. Προσπάθησα να το στηρίξω ψυχολογικά. Του πρότεινα να πάμε μαζί σεξολόγο, ακόμα και ψυχολόγο και ότι μπορούμε να δουλέψουμε τα πάντα. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα του σεξολόγου. Υπάρχουν ουρολόγοι ή ανδρολόγοι, που οι ανδρολόγοι είναι εξειδικευμένοι ουρολόγοι στα ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, ή γυναικολόγοι, ή γυναικοουρολόγοι που ασχολούνται με θέματα σεξουαλικής υγείας, είτε ψυχολόγοι που είναι εξειδικευμένοι σε θέματα σεξουαλικής υγείας, είτε ψυχίατροι που έχουν αυτή την εξειδίκευση. Είναι μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με την επίλυση κάποιων σεξουαλικών προβλημάτων σε έναν άνθρωπο ή σε ένα ζευγάρι. Δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα σεξολόγου. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, γιατί κάποιοι δηλώνουν σεξολόγοι χωρίς να είναι. Δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα που τελειώνεις το πτυχίο σου, το βασικό πτυχίο της ιατρικής και μετά παίρνεις την ειδικότητα της σεξολογίας. Και είναι καλό να συνεργάζονται ειδικοί για αυτά τα θέματα, δηλαδή ένας ουρολόγος ή ένας ανδρολόγος μαζί με ένα ψυχολόγο ή με ένα ψυχίατρο. Πήγαμε σεξολόγο, άρα πήγατε σε κάποιον, δεν ξέρω τι ήταν, ουρολόγος ή ήταν που ονομαζόταν σεξολόγος. Μήπως ήταν κάτι άλλο που έλεγε πως ήταν σεξολόγος, δεν ξέρω. Του έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και μας είπε πως δεν είναι κάτι σωματικό. Εάν αυτός που πήγατε δεν ήταν ουρολόγος ή ανδρολόγος, να πάτε σε ουρολόγο ή ανδρολόγο. Αν είχε κάποια άλλη ιατρική ειδικότητα, ήταν για παράδειγμα παθολόγος που έλεγε πως είναι σεξολόγος, ήταν ψυχίατρος που έλεγε πως είναι σεξολόγος, να πάτε σε ένα ιατρό ουρολόγο ή ουρολόγο-ανδρολόγο να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Μας είπε ότι δεν είναι κάτι σωματικό. Μάλλον θα είναι ψυχολογικό, είπε. Από τότε δεν άλλαξε κάτι, όποτε συζητήσουμε μου λέει πως θα κάνει κάτι, πως θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά τίποτα. Εάν κάποιος άνδρας που έχει πρόβλημα σεξουαλικό πάει σε έναν ουρολόγο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε θέματα σεξουαλικής υγείας και του κάνει όντως όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, τις ορμονολογικές και όποιες άλλες κρίνει και φτάσει σε έγκυρο επιστημονικό συμπέρασμα ο ουρολόγος ή ο ανδρολόγος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σωματικό, τότε τον παραπέμπει σε ψυχολόγο που δουλεύει με τέτοια περιστατικά ή σε ψυχίατρο που δουλεύει με τέτοια περιστατικά. Δεν τον αφήνει έτσι. Γι' αυτό σας λέω προσέξετε αυτούς που δηλώνουν ειδικοί στο σεξ ή σεξολόγοι. Αυτή η αδράνεια με ενοχλεί περισσότερο από το ίδιο το πρόβλημα. Η τελευταία μας συζήτηση κατέληξε σε καυγά επειδή ένας πελάτης της εταιρείας μας μου έστειλε λουλούδια, κρασί και εν ολίγης με φλερτάρει έντονα. Σημειωτέων πως όσα φλερτ και να δέχομαι, εγώ είμαι τρελαμένη με αυτόν που είμαι μαζί του και δεν με ενδιαφέρουν ούτε καν. Που λες, πήρα σπίτι τα λουλούδια και το κρασί πρώτον γιατί δεν μου αρέσει να του κρύβω κάτι και δεύτερο για να τσιγκλίσω λίγο. Εν εγκαλή ιδέα να κάνεις τον άλλο να ζηλεύει. Τσιγκλίστηκε, φώναξε, ζήλεψε, αλλά ως εκεί. Επανήλθαμε στο στρουθοκαμιλισμό επί του θέματος και στην αδράνεια. Έμα Θέκλα μου, βράζει το αίμα μου, είμαι νέα γυναίκα, έχω ορμές. Πώς θα το ξεπεράσουμε άμα δεν βοηθά και ο ίδιος, πώς θα προχωρήσουμε σε κάτι σοβαρό. Άμα τώρα είμαστε έτσι, πώς θα είμαστε σε 10 χρόνια από τώρα, αδέρφια. Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε πώς να το ζυγίσω, μένω ή φεύγω, υπομένω ή επιμένω. Οι φίλες μου με λένε ονειροπαρμένη που νομίζω πως κάποιος μπορεί να τα έχει όλα. Συγγνώμη αν σε κούρασα, σε ευχαριστώ που με άκουσες, φιλάκια πολλά και μην αλλάξεις ποτέ. Ελπίζω να αλλάξω προς το καλύτερο. Λοιπόν, έχει και update. Θα διαβάσω και το update πριν το απαντήσω στη φίλη. Γεια σου και πάλι Θέκλα μου, σε παρακολουθώ ανελιπώς. Έκανα όλες τις φίλες μου να κολλήσουμε τα βιντεάκια σου και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Σκεφτόμουν σήμερα που μου είπες πώς θα κάνεις το βίντεο, το email vlog, πως με τόσα σοβαρά προβλήματα που σου στέλνουν καθημερινά το δικό μου μοιάζει πολύ ασήμαντο, πολύ μικρό. Όχι, όλων τα προβλήματα είναι σημαντικά γιατί ταλαιπωρούν τους ιδίους, όπως και να έχει. Να σου πω πως η ερωτική κατάσταση ανάμεσα σε μένα και τον άνθρωπο που αγαπώ δεν έχει αλλάξει. Νιώθω πολύ έντονα την παρουσία κατάθλιψης και ανασφάλειας, πράγμα που με φοβίζει πάρα πολύ. Δεν ευνοεί και η καραντίνα. Νιώθω πολύ έντονη στενοχώρια και λύπη για τον άνθρωπο μου. Από τη μια ανησυχώ πως δεν με θέλει πια, πως περνάει κάτι ίσως που δεν μοιράζεται μαζί μου και τον αγχώνει. Λυπάμαι που δεν μπορώ να κάνω κάτι να έρθουμε πιο κοντά και να διορθωθεί η κατάσταση. Από την άλλη σκέφτομαι ότι ίσως είμαι εγώ το πρόβλημα που έχω υψηλές προσδοκίες ή πιο έντονη σεξουαλικότητα. Γιατί με ενοχλεί? Μήπως πρέπει να πω σιγά το πράγμα? Τα βρίσκουμε σε όλα τα άλλα. Αυτό όμως το αίσθημα πώς το αποβάλλω από μέσα μου? Δεν έχω ιδέα και δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου να μην βρίσκω λύσεις σε ό,τι πρόβλημα και αν παρουσιαστεί. Εδώ νιώθω πως δεν περνάει μόνο από το χέρι μου. Πώς να μην με ενοχλεί? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Λοιπόν, καταρχάς έχω να πω πως ο φίλος σου είναι πάρα πολύ θετικό ότι αναγνωρίζει πως έχει πρόβλημα και είναι πάρα πολύ θετικό που πήγε μαζί σου σε αυτόν που ονομάζει τον εαυτό του σεξολόγους. Δεν ξέρω σε ποιον πήγατε, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δείξεις τον σύντροφο σου αυτό το βίντεο ή να του μιλήσεις με βάση αυτά που θα σου απαντήσω για το ότι πρέπει να δει κάποιον ειδικό ιατρό και ειδικός ιατρός για την περίπτωση του είναι ένας ουρολόγος που έχει εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας ή ένας ουρολόγος-ανδρολόγος. Να γίνει όντως η κλινική αξιολόγηση αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας, αν υπάρχει κάποια προστατίτιδα αδιάγνωστη, αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου. Παρόλο που ως ψυχολόγος έχω δουλέψει με το ψυχολογικό κομμάτι των σεξουαλικών προβλημάτων, δεν είναι η ειδικότητά μου να πω για τα προβλήματα τα σωματικά. Υπάρχει στο κανάλι μας ειδικό playlist που ονομάζεται θέματα σεξουαλικής υγείας. Πάρε το playlist εκείνο, δες το, δώσ' το και σε αυτόν να το δει. Πρέπει να πάει σε έναν γιατρό που είναι η ειδικότητα του, να εξεταστεί να δούμε αν όντως υπάρχει κάποιο σωματικό θέμα ή όχι, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί ένας άνδρας να έχει πρόβλημα με τη στήση του. Μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως είπα προηγουμένως, κάποια προστατίτιδα ή μπορεί να έχει κάποια κερσοκύλη ή οτιδήποτε. Δεν τα ξέρω καλά. Θα σας τα πει ο γιατρός. Να πάρει clearance, δηλαδή ξεκαθάρισμα από έναν ιατρό ότι όντως δεν έχει κάτι και μετά να δει είτε έναν ψυχίατρο που ασχολείται με θέματα σεξουαλικής υγείας είτε έναν ψυχολόγο που ασχολείται με θέματα σεξουαλικής υγείας και να κάνει ψυχοθεραπεία εάν όντως το πρόβλημα είναι μόνο ψυχολογικό. Γιατί πιάνεις έναν άντρα ο οποίος κάτι έχει πάθει. Είτε συνήθως τι συμβαίνει? Συμβαίνει ένα ατύχημα του στυλ, μπορεί κάποιος να μην έχει καλή στήση, να χάσει τη στήση του λόγω άγχους, λόγω μιας συνθήκης που τον έχει επηρεάσει. Το παθαίνει αυτό, φοβάται πως θα το ξαναπάθει, την επόμενη φορά που πάει να προσπαθήσει επειδή φοβάται το ξαναπαθαίνει και μετά ξεκινά ένας φαύλος κύκλος που αποφεύγει να το κάνει για να μην το πάθει. Και φαίνεται σε σένα που είσαι σύντροφος του ότι δεν σε θέλει και ότι κάνεις κάτι εσύ λάθος, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να αντιμετωπίζει μια φοβία ο σύντροφος σου. Μια φοβία για την επάρκεια του την ερωτική. Και αυτή τη φοβία δεν μπορεί να την ξεπεράσει αν δεν πάρει μια επαρκή διάγνωση από έναν που να είναι όντως εξειδικευμένος πάνω στο θέμα που λέει πως είναι εξειδικευμένος και να πάρει ψυχοθεραπεία για αυτό το θέμα. Χρειάζεται ψυχοθεραπεία και επίσης είναι πολύ καλό να συνεργαστεί ο ψυχολόγος που θα πάτε με τον ουρολόγο ή ανδρολόγο που θα πάτε, να συνεργαστούν. Γιατί υπάρχουν διάφορα σχήματα στα οποία μπορεί ο ουρολόγος ή ο ανδρολόγος να συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο το οποίο βοηθά στην αύξηση της επιθυμίας και σε συνεργασία με τον ψυχολόγο να συζητήσει ο ιατρός με τον ψυχολόγο πώς να κάνει τη θεραπεία του ο ασθενής ή ο ψυχοθεραπευόμενος. Έχει πρόβλημα ο σύντροφος σου. Σου το έχει πει. Σου είπε φοβάμαι και φοβάμαι πως θα χάσω τη στήση μου. Γι' αυτό αποφεύγει να έχετε ερωτική επαφή. Το 99%. Η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι ότι αποφεύγει να έχετε ερωτικές επαφές γι' αυτό το λόγο. Καταλαβαίνω πως νιώθεις που λες ότι έχω μάθει να λύνω όλα τα προβλήματα και αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο από το χέρι μου και δεν το αντέχεις ότι δεν μπορείς να το επιλύσεις. Καταλαβαίνω ακριβώς το συναίσθημα, γιατί και εγώ είμαι παρόμοιος τύπος και έχουμε και παρόμοιο ιστορικό του στυλ, ότι έχω ζήσει και εγώ πολλά χρόνια μόνη μου, όπως έχεις ζήσει και εσύ πολλά χρόνια μόνη σου, οπότε έμαθες να είσαι αυτοσυντήρητη και έμαθες να επιλύεις μόνη σου τα προβλήματα σου και να μην βασίζεσαι πάνω στους άλλους. Όμως ένα κομμάτι της συντροφικότητας και ένα κομμάτι της υγιούς συντροφικότητας είναι να συνεργάζονται δύο άνθρωποι για να επιλύσουν ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται πως αφορά μόνο τον έναν από τους δύο, αλλά στην ουσία αφορά και το ζευγάρι. Όταν είμαστε ζευγάρι, τα δικά μας τα προβλήματα επηρεάζουν και τον σύντροφό μας και τα προβλήματα του συντρόφου μας επηρεάζουν και εμένα. Καλά κάνεις και το συζητάς, αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε πάρει επαρκή ιατρική βοήθεια. Δηλαδή, ακόμη και αν πήγατε σε ουρολόγο που τον ονομάζεις εσύ σεξολόγο και σας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σωματικό πρόβλημα, θα έπρεπε να σας παραπέμψει σε ψυχολόγο. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δημιουργείται μια φοβία. Μια φοβία, και όταν φοβόμαστε ότι θα πάθουμε κάτι, αποφεύγουμε να το κάνουμε. Άρα η αποφυγή, το πιο πιθανό να προέρχεται λόγω από τη φοβία που έχει ότι δεν θα τα καταφέρει σε εκείνο το κομμάτι, παρά του ότι δεν σε θέλει. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Συζήτα το μαζί του, δείξε το αυτό το βίντεο, γιατί δεν έχεις πει τίποτα αρνητικό για τον ίδιο. Καταλαβαίνω αυτό που είπες για τον προηγούμενο, την τετράχρονη σχέση που είχες, ότι χώρισες επειδή δεν ήσουν ερωτευμένοι με εκείνον τον άνθρωπο, επειδή δεν σε συνάρπαζε η ζωή με εκείνον τον άνθρωπο, επειδή δεν είχες βρει κάποιον που να ταιριάζεται. Και είναι κρίμα τώρα που ταιριάζεται με τον σύντροφό σου να το διαλύσεις ή να το διαλύσετε λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ίδιος, και είναι πρόβλημα, και είναι κρίμα να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και να ταλαιπωρήσετε αμφότεροι. Και ρωτάς πώς θα είμαστε σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια μπορεί να είστε και χωρισμένοι. Μπορεί να πάθει και κατάθλιψη ο άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο θέμα. Ξέρεις, οι άντρες δεν μιλάνε εύκολα για το σεξ. Δεν μιλάνε εύκολα για τις φοβίες τους γύρω από το σεξ. Γι' αυτό ένας ειδικός ψυχολόγος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα είναι πιο κατάλληλος και από σένα και από μένα να μιλήσει μαζί με τον σύντροφο σου ή να σας δει και τους δυο ζευγάρι και να το συζητήσετε και να το επιλύσετε. Από την κλινική μου πείρα έχω δει πολλές φορές ζευγάρια που το πρόβλημα ήταν πολύ μικρό, ήταν ένα μικρό σωματικό πρόβλημα, το οποίο όταν εντοπίστηκε και έγινε κατάλληλη αγωγή σε συνεργασία με την ψυχοθεραπεία, ξεπεράστηκε όλος διόλου. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Είσαι 35 χρονών, από τη στιγμή που έχεις τέτοιο τέριασμα αυτόν τον άνθρωπο, όχι να μείνεις μαζί του χωρίς να επιληθεί το πρόβλημα, να κάνεις υπομονή για να περάσεις, να επιμένεις να επιληθεί το πρόβλημα με τον ορθό τρόπο. Ο ορθός τρόπος είναι και ειδικός γιατρός, αλλά και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα. Και επιλύεται. Μπορείτε να διαβάσετε μαζί με τον σύντροφο σου το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com, εκεί που λέει ηλεκτρονικές εκδόσεις, στο οποίο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που μιλάει για αυτού του είδους τα σεξουαλικά προβλήματα, τα οποία επιλύνονται. Γιατί από μόνος του δεν μπορεί να το επιλύσει. Ούτε εσύ μπορείς να το επιλύσεις. Μόνο ειδικός ιατρός σε συνεργασία με ψυχολόγο που ασχολείται με τέτοια θέματα. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.